Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να χαμηλώσει η μουσική τελείως. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο όλο αυτό που συμβαίνει. Ο διαγωνισμός Mr. Beauty γίνεται σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πρακτορία μόδας του κόσμου και αυτό είναι το Ford. Ο νούμερο 1 νικητής που θα αναδεχτεί μέσα από τον τελικό του διαγωνισμό που οργανώνει η Guida Models Agency σε συνεργασία με το αμερικανικό Ford θα κερδίσει 3 μήνες δωρεάν με όλα τα έξοδα πληρωμένα τα πρώτα του βήματα για μια διεθνή καριέρα στο μόντελ. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσω τον συνεργάτη του γραφείου μας, τον Λαυσή Παναγιώτη, να μου φέρει τον φάκελο με τα αποτελέσματα της Επιτροπής για τους Mr. Beauty 2011. Σε αυτό το φάκελο λοιπόν κρύβονται οι 5 υποψήφοι που θα πάρουν το εισιτήριο και την μαγική κορδέλα για να πάνε αυτομάτως στον τελικό του διαγωνισμού Mr. Beauty 2011 σε συνεργασία με το Ford. Οι υπόλοιποι 10 δεν θα απομακρυνθούν διότι αυτή τη στιγμή γίνεται η καταμέτρηση των δικών σας ψήφων και αμέσως μετά θα είναι κοντά μας οι υπόλοιποι 10 υποψήφοι για να δούμε ποιοι θα είναι οι ακόμα 5 που θα πάνε στον τελικό χάρη στη δικιά σας ψήφο. Ανοίγω το φάκελο. Μάλιστα. Λοιπόν, για τον πρώτο υποψήφιο θα παρακαλέσω τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζή να έρθει να κάνει την στέψη. Ο νούμερο 1 λοιπόν που θα πάει με ένα δυνατό χειροκρότημα απευθείας στον τελικό του διαγωνισμού Mr. Beauty 2011 είναι ο David Enduka! Θα παρακαλέσω στη σκηνή την κυρία Μέρι Ρόκου για τη στέψη του νούμερο 2 διαγωνιζόμενου. Ξανανοίγω το μαγικό χαρτί και αυτό γράφει το όνομα του Κωνσταντίνου Λιάσκου. Τώρα, στη σκηνή θα παρακαλέσω να έρθει η δεύτερη γυναίκα της παρέας μας. Παρακαλώ. Το νούμερο 3 που κερδίζει κατευθείαν το εισιτήριό του για τον τελικό του διαγωνισμού Mr. Beauty 2011 είναι ο κύριος Γιώργος Μεζίλης! Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα σας αφήσω να φύγετε. Θα στέψουμε μερικές φωτογραφίες.
Στη σκηνή να έρθει ο κύριος Τόμας Πρωτόπαπας για την επόμενη στέψη. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα στέψετε κι άλλο στη συνέχεια. Περιμένετε μας. Λοιπόν, έχουμε τρεις. Θα παρακαλέσω όλα τα υπόλοιπα αγόρια να έρθουν πιο κοντά για να έχουμε χώρο για τους υποψήφιους, λέω, για τους φιναλίστ. Εγώ θα το πω. Θα σου δώσω κορδέλα. Είναι η δεύτερη φορά που σου δίνω. Η πρώτη την είχε φορέσει ο ίδιος. Τώρα, ο επόμενος που περνάει κατευθείαν χάρη σε εσάς και στο αποτέλεσμά σας, στο τελικό του Mr. Beauty 2011, είναι ο Χάρης Ποταμίτης! Για την τελευταία στέψη θα παρακαλέσω τον επικεφαλή και διευθυντή και ιδιοκτήτη του καταστημάτος Room 69, κύριο Ανδρέα, τον χορηγό μας, να κάνει την στέψη του τελευταίου Mr. Beauty υποψηφίου για τον μεγάλο τελικό του μεγάλου εμπάθλου για τη Νέα Υόρκη και τη διεθνή καριέρα. Είναι μια έκπληξη της Κριτικής Επιτροπής. Θέλω ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα, γιατί το νούμερο 5 που η Κριτική Επιτροπή μας επέλεξε για να πάει κατευθείαν στο τελικό, σας κρατάω σε αγωνία, είναι ο Κωνσταντίνος Πάλης! Πέντε ακόμα κοπέλες θα πάρετε το εισιτήριο του τελικού από την αγάπη του κόσμου, που για μένα είναι και η πιο σημαντική. Σε αυτό το σημείο, τον φάκελο παρακαλώ, έρχεται ο φάκελος. Για να δούμε τι κρύβει ο φάκελος, τι επέλεξε η κριτική μας επιτροπή και εγώ τώρα το μάθω μαζί με εσάς. Πριν καν τον ανοίξω, να παρακαλέσω στη σκηνή να έρθει ο Παύλος Ρούσος για τη στέψη. Κάτσε να μάθουμε και ποια είναι. Είναι η Δέσποινα Σταρδουδάκη. Δέσποινα Σταρδουδάκη! Μπράβο, Δέσποινα, καλή επιτυχία!
λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Τρέπκος παρακαλώ να έρθει στο stage για τη στέψη της επόμενης φιναλίστ και το όνομα αυτής είναι η Νάγια Δούκα! Λοιπόν, φτάσαμε στο τρίτο όνομα. Έχετε αγωνία? Καλά, το δικό σας το λέτε, δεν είναι πολύ θα σας βάλω να στέψετε μετά από το κοινό. Λοιπόν, για να δούμε ποιος θα έρθει τώρα κοντά μας. Θα παρακαλέσω τον κύριο Γιάννη από το Room 69 να έρθει για την επόμενη ψηφοφορία, για το επόμενο αποτέλεσμα, την επόμενη στέψη. Κρατήστε την κορδέλα. Και θα στέψετε την μαύρη γαζέλα της πασαρέλας μας, την κυρία Μαμπέλα Τσιέτο! Άλλη μία καλονή. Ποια είναι, εσείς τις βγάλατε. Και είναι, για να δω και εγώ, να δω πρόσωπα. Ποια λέτε να είναι. Θα μάθουμε μετά ποια λέτε εσείς στον επόμενο φάκελο που θα ανήκει σε εσάς. Διότι τώρα το αποτέλεσμα λέει το όνομα... υποψήφια που θα πάει κατευθείαν στον τελικό. Ναι. Ο Τόμας Πρωτοπαπάς για να στέψει. Ορίστε. Για να στέψει το πέμπτο κορίτσι μας που ψηφίσατε εσείς ως καταλληλότεροι για να πάει με απευθείας ανάθεση από εσάς στο τελικό του Mr. and Mrs. Beauty 2011 που θα γίνει τέλος Αυγούστου και να διεκδικήσει το όνειρό της για μια διεθνή καριέρα στη Νέα Υόρκη με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αυτή, βλέπω την αγωνία στα πρόσωπά τους. Αυτή λοιπόν δεν είναι άλλη από την... Αγγελική Κατσίνη! Θερμά συγχαρητήρια και στις 5 φιναλίστ πλέον του μεγάλου διαγωνισμού Mr. and Mrs. Beauty. Μην απομακρυνθείτε, κορίτσια. Σε λίγο πάμε για grande finale. Όσο για εσάς, άλλες 5 θα έχουν την τύχη τους. Θα τις ακολουθήσετε στο μεγάλο διαγωνισμό, στο μεγάλο τελικό του Mr. and Mrs. Beauty Models 2011. Ευχαριστώ πολύ. Περάστε.
είσαι μέσα. Πώς πάει εδώ η αγωνία μας? Καλά. Μετά από το ταξίδι σου από τα Χανιά μέχρι εδώ, πιστεύεις ότι το επόμενο εισιτήριο είναι για το τελικό? Θα δείξει. Εσύ? Ελπίζω. Εσύ θα σας φτάω καλά. Έλα, πιστεύω. Πολύ καλή απάντηση, μας αρέσει. Λοιπόν, παρακαλώ τους συνεργάτες μου να μου φέρουν τώρα τον φάκελο με τα αποτελέσματα του κοινού για την ανάδειξη των 5 υποψηφίων φιναλίστ Mr. Beauty 2011. Το φάκελο παρακαλώ, και που πέρασαν και που δεν θα περάσουν στον ημιτελικό, αναλυτικά τα αποτελέσματα μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα αναρτηθούν στο site της εταιρείας μας, του γραφείου μας, www.guinda.gr, στα event, και αναλυτικά θα υπάρχουν όλα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, τόσο του κοινού όσο και της Επιτροπής, για να έχουμε απόλυτη διαφάνεια. Σε αυτό το σημείο όμως, με ένα δυνατό χειροκρότημα, θα παρακαλέσω τον συνεργάτη του γραφείου μας να μου φέρει το φάκελο με τα αποτελέσματα του κοινού για τους άντρες Mr. Sexy, Mr. Beauty Models 2011. Αποτελέσματα κοινού. Για να δούμε τι έχετε ψηφίσει τώρα εσείς. Λοιπόν, μετά από τη δικιά σας ψηφοφορία, μετά από την καταμέτρηση των ψήφων σας, οι 5 υποψήφοι που παίρνουν το εισιτήριο χάρη στη δικιά σας αγάπη, χάρη στη δικιά σας προτίμηση, εσείς τους ξεχωρίσατε και τους στέλνετε στον μεγάλο τελικό του Mr. Beauty Model 2011. Ο πρώτος που θα πάρει το εισιτήριο για να φύγει για τον τελικό είναι ο Μιχάλης Στρατουδάκης! Ο Νίκος λοιπόν θα κάνει τη στέψη του δεύτερου φιναλίστ πιανού. Όχι δε, του Mr. and Mrs. Beauty Models 2011. Λοιπόν, ο επόμενος νικητής ταξίδεψε αρκετά, ήρθε από μακριά, μαύρησε πολύ, γυμνάστηκε περισσότερο από όσο θα μπορούσε να περιμένει κανείς. Ήρθε εδώ λοιπόν και μας βοήθησε όλους και θα ξανάρθει στο τελικό, γιατί θα είναι μαζί μας ο Μιχάλης Κουκουτσάκης! Είστε ή... Μια μέρα. Μάλιστα. Πώς θα... Θα τα δω πάρα πολύ σκούρα, διότι θα πρέπει να πάρετε άδεια. Διότι ο Νίκος και Φάλας είναι στο τελικό μαζί μας! Κάντε με μία και μία, θα πάρω ποτέ κορδέλα, ας πάρω το όσο την έχω στα χέρια μου. Σε λίγο θα δικάσω. Το όνομά σου? Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος. Έχω 2 κορδέλες στα χέρια μου. Πόσα αγόρια έχω όμως? Έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6. Έλατε πιο κοντά. Έλατε. Έλατε πιο κοντά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι...
αλλά όχι τόσο κοντά, παιδιά, με κλείσατε. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δύο, πάμε, για μια εβδομάδα ξέφερανες διακοπές. Τέλος Αυγούστου, να διεκδικήσουμε ένα ταξίδι τριών μηνών στη Νέα Υόρκη με όλα τα έξοδα πληρωμένα και να κάνετε πολλά μαθήματα, πολλές φωτογραφίσεις για να είστε έτοιμοι να μπορείτε να γίνετε τα επόμενα next top models. Πριν από αυτό όμως θα πρέπει να φτάσετε στο τελικό του Mr. Beauty 2011 και αυτός που θα πάρει το εισιτήριο του τελικού είναι ο... πολύ ψηλός, δεν ξέρω αν θα μπορείς να προστέψεις εσύ. Χρήστος και άλλοι 5-9. Όπως καταλαβαίνετε, μόνο ένας. Έλατε, ανεβείτε πάνω. Όπως καταλαβαίνετε, μόνο ένας από εσάς θα πάρει το τελευταίο μαγικό εισιτήριο για το τελικό του Mr. Beauty 2011 και το όνειρό του να διεκδικήσει τις προδιαγραφές μιας διεθνής καριέρας στο μόντελο. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν την τελική στέψη τόσο του Μίστερ όσο και της Μίσης να την κάνω εγώ ο ίδιος και να δώσω το τελευταίο εισιτήριο πριν το δώσαμε σε έναν πάρα πολύ ψηλό. Τώρα ο κόσμος αποφάσισε να το δώσει σε ένα παιδί που γράφει πάρα πολύ καλά στο φακό, που έχει κάνει ένα πολύ καλό σώμα και που δεν έχει τόσο πολύ ύψος. Γι' αυτό θα την κάνω εγώ τη στέψη, για άλλο λόγο, επειδή θα πρέπει το αποτέλεσμα. Μαζί μας λοιπόν, στο τελικό του Mr. Beauty 2011, θα είναι ο Μάρκος Παπαϊωάννου! Beauty 2011. Είστε και οι τέσσερις πολύ αγαπημένοι μου. Συνεχίζουμε μαζί ό,τι κάναμε. Αλλά το ταξίδι για τα beauty τελειώνει εδώ. Ένα δυνατό χειροκρότημα τόσο στον Τελιά, όσο και στο Σκάτι, και στον Ερίκο, και στον Κωνσταντίνο Τσιρόνα. Ας έρθουν τα κοριτσιά, ας έρθουν οι υποψήφιες Mrs. Beauty 2011! Θα πω την κατάγκα μου πολύ που μου αρέσει. Το φάκελο παρακαλώ.
Ναι. Σε στέλνει τα χέρια. Λοιπόν, αποτελέσματα κοινού για τις κυρίες εδώ. Πάμε σε Μαρία Κόλια και Μικαέλα Κομέτ. Μπροστά παρακαλώ και οι δύο κυρίες. Ένα βηματάκι πιο μπροστά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Νίκο, κρατήστε την κορδέλα αναχείρας και περάστε την. Σε ποια να την περάσει? Στη Μαρία! Στη Μαρία Κόλια! Μαρία μένει από εδώ και μπροστά έρχονται. Σαν και πήγαινε δεξιά, γιατί το εισιτήριο πηγαίνει στην Κατερίνα Κουζούμπη. Για τη Νέα Υόρκη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας με αυτούς τους 20